Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί, είναι Κυριακή, λίγο μετά τις 8 και σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi LED Things. Ευχαριστούμε πολύ, Dr. Μαύρου, να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξη. Και να καλωσορίσω εσάς, πάνω απ' όλα, τους καλούς φίλους τηλεθεατές και την φιλοξενήμενη μου που είναι η Έλενα Παπαδοπούλου που μας ήρθε από την Κύπρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαι μια χαρά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι ξεχωριστή για μένα τιμή να βρίσκομαι στο Λονδίνο και είναι πάρα πολύ φιλόξενη η Κυπριακή παροικία και οι Κύπροι εδώ και οπωσδήποτε ισχύει αυτό που λένε ότι βοηθούν πάρα πολύ τους Κύπριους. Οπωσδήποτε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ και είναι χαρά μας να έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς, ιδιαίτερα ανθρώπους της τέχνης, να μας επισκέπτονται και να εκθέτουν τη δουλειά τους εδώ. Είναι σημαντικό αυτό για μας. Μας φέρνει πιο κοντά στην πατρίδα. Θέλω να πω ότι η έκθεση η δική σας φιλοξενείται στο Ελληνικό Κέντρο και τα εγγένεια της θα γίνουν την Τρίτη, οπωσδήποτε στις 6:30 το απόγευμα, αυτή την Τρίτη. 21 Μαΐου. Ναι, 21 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Μαΐου. Ναι. Να πούμε ότι στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Κυπριακή Πρεσβεία εδώ στο Λονδίνο και τα εγγένεια θα κάνει ο αξιότιμος ύπατος αρμοστής, ο κύριος Ευρυπίδης Ευρυβιάδης. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Πρεσβεία εδώ και ιδιαίτερα τον πρέσβη και όλους τους συνεργάτες του, ιδιαίτερα τον κύριο Μάριο Ψαρά. Είναι μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου με την ΥΠΑΤΕ αρμοστία και θα φιλοξενηθεί στο Ελληνικό Κέντρο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που ως Κύπρια έχω αυτή την ευκαιρία να προβάλλω τη χώρα μου στο Λονδίνο και τον πολιτισμό μου. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό το επίτευγμα και ευχαριστώ όλους ανεξαιρέτως και όλους τους φίλους και συνεργάτες που πορεύτηκαν μαζί μου για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος. Μάλιστα. Συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν. Εμείς όμως είμαστε, οι Κύπροι ιδιαίτερα, είμαστε λίγο περίεργοι και θέλουμε να μαθαίνουμε πιο πολλά πράγματα, όπως ξέρετε. Ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα και στο Λονδίνο, είμαστε περίεργοι. Θέλουμε περίεργοι να ξέρουμε ποια είναι η Έλενα Παπαδοπούλου. Πού γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε τα παιδικά της χρόνια και τη ζωή της εκεί μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μέρα. Ναι. Έχω γεννηθεί στην πόλη της Λεμεσού, μια πόλη η οποία είναι πάντοτε γιόλουστη, την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι είμαι και χειμερινή κολυμβήτρια και απολαμβάνω καθημερινά τη θάλασσα της Λεμεσού. Έχω περάσει υπέροχα παιδικά χρόνια μέσα από τις εμπειρίες μου στα καλλιτεχνικά της πόλης, στο καρναβάλι που είμαι ταυτόχρονα ταυτισμένη σαν άνθρωπος και είναι μια μεγάλη αγάπη. Συμμετέχετε κάθε χρόνο φαντάζομαι, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ας πούμε το καρναβάλι. Για εμάς τους Λεμεσανούς το καρναβάλι είναι, ταυτίζεται με τις προσωπικότητές μας και είναι μια παράδοση την οποία θέλουμε να δώσουμε και στα παιδιά μας και έτσι έχω μεγαλώσει με όλα αυτά τα ερεθίσματα και έχω εντρυπεί με το καρναβάλι και τους Λεμεσανούς. Η Λεμεσός είναι μια πόλη του Κλεντιού και του Κεφιού και μας έχει κάνει ανοιχτό καρδούς ανθρώπους και έτσι είμαστε όλοι χαρούμενοι και αισιόδοξοι πάντα. Να σας ρωτήσω, μιλήσατε για τα παιδιά σας και τα παιδιά, τα δικά σας και των άλλων, τα νέα παιδιά, έχουν την ίδια αγάπη και το ίδιο ενδιαφέρον όσον αφορά τα καλλιτεχνικά και ιδιαίτερα το καρναβάλι στη Λεμεσό? Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον συμμετέχουν, και δηλαδή συμμετέχουν ενεργά στο καρναβάλι και συμμετέχουν ιδιαίτερα νεότερα παιδιά τα οποία αγαπούν την παράδοσή μας. Υπάρχει φυσικά μια εμπορικότητα στο Λεμεσανό καρναβάλι πλέον και μια εξέλιξη όπως υπάρχει πάντως στον κόσμο. Αλλά εμείς εμπιμένουμε στο να έχουμε το καθαρό αγνό καρναβάλι της Λεμεσού. Ναι. Στην συνομιλία μας που είχαμε στο ραδιόφωνο μου είπατε ότι ξεκινήσατε από μια άλλη τέχνη, γιατί και αυτή μια τέχνη είναι. Mm-hmm. Σχεδιάζατε
μαγιά. Και καταλήξατε στα σχέδια, δηλαδή, να φτιάχνετε αυτές τις όμορφες αγιογραφίες. Ασχολούμουν πάντοτε με την τέχνη, με χειροτεχνίες, με τα καλλιτεχνικά, με διακοσμήσεις. Όταν λέτε καλλιτεχνικά, γιατί είναι η δεύτερη φορά που το αναφέρετε, δώστε μου περισσότερα να μάθω. Τι κάνατε, να σας πω ότι έχω μία ιστορία στην πόλη μου, στην κατασκευή κοστούμιών, στα Καρναβάγια. Και το 2016 ήμουνα η βασίλισσα του καρναβαγιού στην πόλη μου. Και ήταν μήπως μεγάλη τιμή να για να κάνω εμένα. Μια άλλη ερώτηση που έχει σχέση με αυτό. Μήπως είχατε στα προηγούμενα καρναβάλια, είχαν κάνει μια εμφάνιση στο ΡΙΚ, μιλούσατε για τα κοστούμια. Βέβαια. Ναι. Κάπου λέω αυτή τη φυσιογνωμία την ξέρω. Στην πορεία μου στο καρναβάλι που έχω ασχοληθεί εδώ και 25 χρόνια, έχω στο ενεργητικό μου περισσότερα από 21 βραβεία. Που έχω βραβευτεί από το Δήμο Λεμεσού για τις χειροποίητες κατασκευές. Είναι κάτι το οποίο φημιζόμουν και φημίζομαι για τα χειροποίητα κοστούμια. Είναι μια παράδοση την οποία έχω πάρει από τις προηγούμενες γενιές, από μεγαλύτερες ηλικίες. Και έτσι έχω μάθει και το έχω διδαχτεί και θέλω πάρα πολύ να το διδάξω. Και γύρω από όλο αυτό το καλλιτεχνικό και η αγάπη μου για την τέχνη, η αγάπη μου για τον πολιτισμό, για τη δημιουργία. Άφησα πάρα πολλά πράγματα στην πορεία της ζωής μου να κλείσουν για να μπορέσω να αφοσιωθώ και να υπηρετήσω τη μεγάλη μου αγάπη τη ζωγραφική. Ωραία. Αυτή η μεγάλη αγάπη πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε, πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Παρόλο το ότι ζωγράφιζα από τα εφηβικά μου χρόνια και είχα βραβευτεί σε έναν πανκύπριο διαγωνισμό, το είχα αφήσει κάποια χρόνια. Ασχολούμαι πιο πολύ με το ελεύθερο σχέδιο. Αργότερα, το 1995, είχα κάνει τα πρώτα μαθήματα γεωγραφίας και μου άρεσαν ιδιαίτερα. Όταν αγεωγραφήσεις, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί με το θείο. Έτσι, ποια είναι αυτή η ιδιαίτερη σχέση, δηλαδή, τι για να είσαι αγιογράφος, δεν ξέρω, θεωρείτε, για τους υπόλοιπους, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έχω μια μεγαλύτερη έμπνευση, μια μεγαλύτερη φώτιση, μια στενύτερη επαφή με το θείο. Οι εικόνες για μένα είναι σαν τα, είναι σαν τα παράθυρα προς τον άνθρωπο. Είστε θρησκευόμενοι, πάτε στην εκκλησία? Ναι, πιστεύω βαθιά στο Θεό, ναι. Και πήγαινετε στην εκκλησία τακτικότατα, δηλαδή? Όχι πάντοτε. Έχω όμως αρκετά καλές σχέσεις και πολύ καλούς φίλους ιερωμένους και συνεργάτες, οι οποίοι με καθοδηγούν. Μάλιστα. Πέστε μου, λοιπόν, για την διαφορά που υπάρχει από τους άλλους αγιολόγους που αγιογραφούν για τις εκκλησίες και τις δικές σας αγιογραφίες. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι στην πορεία μου, ξεκινώντας να γεωγραφώ πέραν από τα συνηθισμένα πρότυπα που επιτρέπεται στη Βυζαντινή γεωγραφία, σαν καλλιτέχνης θα ήθελα να δώσω τη δική μου γραφή και το δικό μου στίγμα. Οπότε, οπωσδήποτε έπρεπε να ξεφύγω από την πεπατημένη και να δημιουργήσω μία νέα εικαστική γραφή, να εμπνευστώ με δικές μου, όχι μορφές Αγίου, γιατί κρατώ ως θεολογία το πρότυπό μου, με τις πτυχώσεις των ρούχων, με τις διακοσμήσεις φωτοστεφάνων, δηλαδή οι άγγελοι μου, που πιστεύω ότι είναι ανάμεσα πάντοτε στο Θεό και στον άνθρωπο, τους ήθελα πιο αέρινους. Είναι αλήθεια, με συγχωρείτε για την διακοπή, είναι αλήθεια ότι και οι άλλοι αγιογράφοι και εσείς είναι μέσα από τη φαντασία που τους πλάθετε. Δεν υπάρχει κάτι θετικό το οποίο να τους να δείχνει πώς ήταν ή πώς είναι οι άγγελοι. Είναι κάτι μέσα από τη φαντασία που έρχεται. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Μέσα από τον τρόπο που πιστεύετε. Γι' αυτό και ο κάθε ζωγράφος ή κάθε αγιογράφος πρέπει να βάζει το δικό του στίγμα στη δουλειά του, στην ζωγραφική του. Γι' αυτή είναι η διαφορά.
Ωραία. Εκεί πρέπει να εμπνευστείς για να δημιουργήσεις μια δική σου καστική γραφή. Ναι. Το δικό σας στίγμα όμως είναι και κάτι άλλο, το οποίο έχει απόλυτη σχέση με τα παλιά πορτοπαράθυρα, παράθυρα, πόρτες και διάφορα ξύλα τα οποία πώς εμπνευστήκατε αυτό, πώς έτυχε ας πούμε. Πηγαίνοντας βόλτα στα γραφικά χωριά της Κύπρου και όταν βρίσκα αυτούς τους θησαυρούς που τους έβλεπα εγκαταλελειμμένους, βρεγμένα, μου άρεσαν ιδιαίτερα γιατί ήταν πολύ ξεχωριστά καταρχήν κομμάτια. Ναι. Και ο περισσότερος μου χρόνος για να δημιουργήσω έναν έργο, δηλαδή δεν θα πάρω το ξύλο και θα πω «Α, αυτό είναι το ξύλο το τέλειο και θα το κάνω και θα το διαμορφώσω». Θα το συντηρήσω, θα μου πάρει περισσότερο χρόνο, μπορεί να το αφήσω και κάποια χρόνια, μέχρι να έχω την έμπνευση για να το αξιοποιήσω και το ξύλο. Ναι. Δηλαδή, το αφήνεται πρώτα να στεγνώσει καλά, να γίνει dry, ας πούμε, και πρέπει μετά. Πρέπει να στεγνώσει καλά, μετά πρέπει να καεί. Έτσι. Ναι, με έναν ειδικό τρόπο. Μετά πρέπει να μπουν ειδικά φάρμακα και πρέπει να εκτεθεί κατά τη διάρκεια μόνο του καυτού ήλιου το καλοκαίρι. Να παραμείνει τουλάχιστον 2 εβδομάδες και μετά να μπορέσει να κάνεις, να στεγνώσει, να κάνεις μια συντήρηση και αυτά. Απλά η δική μου η διαφορά είναι ότι όλα αυτά τα σπασμένα, παρτοπαράθυρα, τα αξιοποιώ για να έχω ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από το πρότυπο που είχα μέχρι τώρα ο άνθρωπος. Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα θα βλέπουν οι τηλεθεατές μας κάποια δείγματα της δουλειάς σας για αυτά που μιλάμε. Ωραία. Πότε αρχίσατε, πριν πόσα χρόνια αρχίσατε να γεωγραφείτε? Το 2010. Είχα κλείσει όλους τους κύκλους και αποφάσισα να αφοσιωθώ στην τέχνη την οποία αγαπώ. Το 2013 έκανα την πρώτη μου ατομική έκθεση στην πόλη μου με τον τίτλο «Αγιογραφώ για την πόλη μου». Το 2014 έκθεσα με τον τίτλο «Αγιογραφώ για τη Λευκωσία στη Λευκωσία». Το 2015 φιλοξενήθηκα στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη στην Αθήνα, πάλι σε μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και της Κυπριακής Πρεσβείας. Μάλιστα. Και ήταν η πρώτη μεγάλη παρουσίαση που είχα ως εικαστικός. Να σας πω ότι το διακύκευμα ήταν μεν μεγάλο για να τολμήσω να χρησιμοποιήσω αυτά όλα τα τολμηρά χρώματα που είναι κατά κανόνα απαγορευμένα από την αγιογραφία. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ρισκάρεις τη ζωή σου πρώτος σαν άνθρωπος. Ναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτό το οποίο μπορεί να σε εκφράζει εσέναν ως καλλιτέχνη. Όταν ρισκάρατε λοιπόν, είχατε αντιδράσεις, είχατε κάποιες κριτικές οι οποίες ήταν εναντίον αυτό που υπήρχα βέβαια κάποιες αντιδράσεις, όχι από τα άτομα της Εκκλησίας, να σας πω. Από ποιους, από τους άλλους καλλιτέχνες? Από διάφορους άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν... Ήταν κάτι πρωτόγνωρο να χρησιμοποιήσω τα extreme χρώματα, τυρκουάζ, φούξια φτερά, μπλε σάξ φτερά. Οι πτυχώσεις στο ρούχο ήταν εντελώς διαφορετικές. Τα κεντήματα τα οποία χρησιμοποιώ είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια τεχνοτροπία την οποία δημιουργώ μόνο εγώ. Εγώ όμως είχα την απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και την έχω. Και είμαι ευγνώμων που έχω αυτό το χάρισμα. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να ζωγραφίζω αγγέλους με έναν διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν τα εκθέματά σας κάπου ή μόνο στην καλλιτεχνική δικιά σας? Όχι. Κάποιοι τα απόκτησαν και τα είναι διαθέσιμα κάπου αλλού ή μόνο στη δικιά σας καλλιτεχνική? Ναι, υπάρχουν μόνο κοντά μου. Έτσι. Διαθέτω ένα μεγάλο χώρο στο σπίτι μου ως ατελείε που μπορεί να με επισκεφτεί κάποιος και να δει τα εκθέματά μου. Εξάλλου, κάθε χρόνο εκθέτω τα έργα μου. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι ήταν ενδιαφερόμενοι να τα αποκτήσουν και να τα έχουν στο σπίτι τους? Βέβαια. Πολύ ευχαριστώ αυτό λοιπόν. Επομένως, έχει γίνει πιστικό αυτό το εγχείρημα που κάνατε με τον τρόπο που ζωγραφίζετε, που αγιογραφείτε με τα ιδιαίτερα χρώματα και με τον τρόπο που βλέπετε εσείς, φαντάζεστε τους αγγέλους. Όταν είχα κάνει την πρώτη μου ατομική έκθεση το 2013, με επισκέφτηκε ένας, δεν ήταν τότε φίλος, βυζαντινολόγος, για να δει τη δουλειά μου.
Όταν τελείωσε την επίσκεψή του προς το τέλος της επίσκεψης, μου είπε ότι παρόλο που δεν σας γνωρίζω, τα επόμενα χρόνια τα έργα σας όταν τα βλέπουμε θα λένε αυτά είναι της κυρίας Παπαδοπούλου. Έτσι, διότι υπάρχει μια ιδιαίτερη υπάρχει μια ιδιαίτερη επιλογή χρωμάτων. Mm-hmm. Είναι αυτό το σημαντικό το οποίο ξεχωρίζουν τα έργα μου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα κάνω την αντιγραφή όπως θα γίνει με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Θα πάρω μια εικόνα, θα κοιτάξω αν είναι κόκκινο να το αντιγράψω και αν είναι πράσινο να το αντιγράψω. Εγώ όταν θα πάρω μια εικόνα ή όταν θα δω μια σειρά από αγγέλους ή θα επιλέξω κάποιες μορφές, πρώτιστα είναι πώς θα μεταλλάξω τα ημάτια ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσω να έχω τη δική μου εικαστική γραφή και το δικό μου στίγμα. Μάλιστα. Παράβο, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Λοιπόν, πόσα έργα φέρατε στο Λονδίνο στην έκθεση που θα ανοίξει αυτή την Τρίτη στο Ελληνικό Κέντρο? Θα παρουσιάσω ένα μέρος από τις τρεις συλλογές τις οποίες διαθέτω. Η πρώτη είναι η Χρυσή Συλλογή, που θα παρουσιαστούν και πολύ μεγάλα κομμάτια και σπάνια ξύλα, δηλαδή και ξύλα του 1920, mm-hmm. τα οποία έχω συντηρήσει. Θα παρουσιάσω στο σύνολο 26 μεγάλα έργα. Είναι τρεις συλλογές, είναι η συλλογή Χρυσή, η συλλογή με ασημή φόντο και η συλλογή με μπλε φόντο. Ωραία. Ποιοι είναι οι επίσημοι καλεσμένοι εκεί, οι οποίοι θα παρευρεθούν? Γιατί αναφερθήκαμε στον υπατορμοστή, τον κύριο Βρυβιάδη, ο οποίος ανοίξει την έκθεση. Ναι, ναι. Θα κάνει αυτός. Θα κάνει τα εγγένεια. Ναι. Θα είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαευρυπίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Θα υπάρχουν ιερωμένοι οι οποίοι θα παρευρεθούν. Mm-hmm. Και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει καλέσει και το Ελληνικό Κέντρο και η Πατιαρμοστία, που θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ναι. Θα παραμείνει, είπαμε, μέχρι τις 24. Θα είστε παρόν και τις 4 μέρες? Θα είμαι παρούσα και τις 4 μέρες, από τις 1 μέχρι τις 5, και θα δέχομαι και ραντεβού, κάτι δια αν θέλει κάποιος να περάσει κάποια ιδιαίτερη ώρα, τα απογεύματα. Μάλιστα. Είναι συμπληρωμένες οι ώρες από το Ελληνικό Κέντρο. Mm-hmm. Πόσους άγγελους έχετε αγιογραφήσει μέχρι τώρα? Έχετε υπόψη, θυμάστε? Πόσοι νομίζετε ότι υπάρχουν και πόσους έχετε διαφορετικούς άγγελους παρουσιάζετε στις αγιογραφίες? Υπάρχουν και κάποιοι άγγελοι οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να τους πουλήσω ποτέ. Περισσότερο να πω, 80 θα πω, μεγάλους αγγέλους. Γιατί δεν θα τους πουλήσετε δηλαδή από τους άγγελους? Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία είμαι συνδεδεμένα μαζί τους. Mm-hmm. Ξεκινώντας την πορεία μου, αυτή τη διαφορετική πορεία από την κλασική αγιογραφία, είχα δημιουργήσει το πρώτο μου τόλμημα, το διακήγευμα, ήταν ένας άγγελος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, με τυρκουάσι μάτια. Και ήταν η πρώτη καστική γραφή η οποία ξεχώρισε, και μετά είχα ολοκληρωμένη τη σειρά με τυρκουάζ ρούχα, φούξια ρούχα, και έτσι είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό για μένα. Ωραία. Θα πάω λίγο πίσω, εκεί που είπατε ότι ήρθε μια στιγμή που κλείσατε κάποιους κύκλους και αρχίσατε νέους κύκλους. Ένας από αυτούς είναι η αγιογραφία. Είναι κάποιος κύκλος ο οποίος πιστεύετε ότι θα τον ξαναανοίξετε από αυτούς που αφήσατε πίσω? Πιστεύω ότι οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν για να ανοίγουν καινούργοι, και στη προσωπική μας ζωή και στις δουλειές μας, στις για τέχνες, να προχωρούμε και σαν άνθρωποι και να εξελισσόμαστε και να συναντούμε και άλλα άτομα τα οποία μας κάνουν πιο δημιουργικά, πιο ευτυχισμένα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που θα μπορούσατε έτσι να τους προσεγγίσετε και να τους ανοίξετε, νέους κύκλους? Πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα για νέους κύκλους. Όταν έχεις στόχους και όραμα και είσαι ένα άτομο το οποίο συνεχώς θέλεις να δημιουργείς, πάντοτε υπάρχουν πιθανότητες. Έχετε κάποια πράγματα στο μυαλό? Υπάρχουν στόχοι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, και πάντοτε είμαι πάρα πολύ πετυχημένη στο να επιτυχάνω τους στόχους μου. Μπράβο. Είναι ένα από τα χαρίσματά μου. Δεν ξεφεύγω ποτέ από την πορεία την οποία θέλω να ακολουθήσω
σαν άνθρωπος μέχρι να κατακτήσω το στόχο μου. Πού το αποδίδεται αυτό? Στη δυναμικότητα της προσωπικότητάς μου και στη στόχευση του μυαλού μου. Μάλιστα. Είστε δυναμικοί και πιστεύετε στον εαυτό σας και δεν ακολουθείτε άλλων εντολές. Ποτέ. Αυτό, ναι. Ωραία. Ποτέ. Θα θέλατε λοιπόν να πείτε ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε κάποιους? Φυσικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, πέραν που είχαμε μπει όλους τους φίλους και τους συνεργάτες, ξανά ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ύπατρη Αρβωστία, στον κύριο Μάριο Ψαρά. Στον Δόκτωρ Μάριο Ψαρά, στην κυρία Καλησπέρα που η διευθύντρια του είναι διευθύντρια και... θα ευχαριστήσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Ανδρέα Παπαευρυπίδη, ο οποίος με υποδέχτηκε εδώ στην Κυπριακή Παροικία και είναι ο φυλάκας άγγελός μου εδώ, διότι ήταν και είναι πολύ πρόθυμος στο να στηρίξει τους Κύπριους. Μάλιστα, φαντάζομαι και τα μίντια τα οποία σας στηρίζουν, γιατί... Βέβαια. Αναγκαστικό είναι, γιατί και αυτά κάνουν. Και τα μύτια, ναι, εννοείται. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθήσουν αυτές τις ιδιαίτερες. Και όλους τους δημοσιογράφους και στην Κύπρο και στην Λονδίνο εδώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όντως αγκάλιασαν με πάρα πολύ θέρμη αυτήν όλη την προσπάθεια μου. Και έχουν δώσει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και είναι μια μεγάλη προσπάθεια για να έρθει περισσότερος κόσμος να δει τη διαφορετικότητα της δουλειάς μου. Μάλιστα. Και για μένα αυτό είναι και μεγάλη τιμή, αλλά είναι και μεγάλη ταυτόχρονα ευθύνη. Εμείς με τη σειρά μας, εγώ ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να περάσω αυτό το σύντομο ταξίδι μέσα από την ιστορία και την προώθηση της ιδέας της αγιογραφίας, γιατί με κάνει αυτή η όλη η διαδικασία και το μικρό ιστορικό να σκεφτώ και εγώ κάποια πράγματα, με βοηθάει στο να είμαι έτσι, να προσπαθώ να ανακαλύψω κάποια πράγματα μέσα από αυτά που κάνετε, και είναι ιδιαίτερες ευχαριστίες γι' αυτό, και να σας ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα μια χαρά. Και είστε ο Πανεδίν. Το εύχομαι. Υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο στο μέλλον? Μετά από το Λονδίνο υπάρχει ένας μεγάλος στόχος, ο οποίος θα επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραία. Ας ευχηθούμε λοιπόν να γίνει πραγματικότητα αυτό το θα σχέδιο, γίνει τα και όνειρά σας. Να ευχηθούμε πρώτα να καλέσουμε τον κόσμο να είναι κοντά μου στην έκθεση, για να έχουμε την επιτυχία που περιμένουμε τώρα, και θα χαρώ πάρα πολύ να υπεδοχτώ τον κόσμο και να ακούσω τις ερωτήσεις τους, αν έχουν κάποιες απορίες, να ρωτήσουν, και είμαι πρόθυμη να εξυπηρετήσω το κοινό και εύχομαι μετέπειτα να κατακτήσουμε τους στόχους μας γενικότερα όλοι οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι Κυριακή λοιπόν σήμερα, έχουμε 2 μέρες στην... προσπάθεια λοιπόν αυτή να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι ναι, το προλάβαμε, και να πούμε ότι η έκθεση, καλοί φίλοι τηλεθεατές, θα γίνει, τα εγκαίνια της θα γίνουν αυτή την Τρίτη που μας έρχεται στις 18:30 το απόγευμα, από τον αξιότιμο κύριο Ευρυβιάδη, τον υπατορμοστή της Κύπρου εδώ στο Λονδίνο, στο Ελληνικό Κέντρο. Ευχαριστεί λοιπόν και στον Δόκτωρο Μάριο Ψαρά, ιδιαίτερα τον ευχαριστούμε για την καλή του διάθεση πάντα να μας ενημερώνει για όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που γίνονται. Και εγώ σας υπερευχαριστώ και πάλι, κάτι επειδή εύχομαι, και να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας, να μην ξεχάσω, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαροσιλέτινγκς για την στήριξη. Να είστε καλά όλοι σας. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή με ένα καινούριο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τους εαυτούς σας για να μπορέσετε να αγαπάτε και τους άλλους. Καληνύχτα σας.